Σώσον Κύριε το πλαγό σου και ευλόγησο την κυρονομία σου. Γήχα στις ευσεβές η κατεναντίον των Ρουμένων και των Σοφυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Γήχα στις ευσεβές η κατεναντίον των Ρουμένων και των Σοφυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Το σώσον τουρεύον αξίως ημαρτήσον Θεοτού και Παρθένε, παρουρώσα τα πλημμελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άκρατε. Δόξα σε Θεός, επίσημα δόξα σε Χριστός ο Ιθνής ο Σημαίος, σε εμείς Παναχάνα και Παναμού Αυτομητρός δράμη τιμή και ζωοποιούς τα μεταξουρβάνωση από τον Παύλο. Του κινητού τη Εκκλησία τη Παρίσι και Παλιού Βαφτή, να πάρει στην ώρα αυτή και πάνω προχή για να ψάξει τον Σίγκο, τον Πόρο Αγίων Ερχών, τον Αγίων και την Κέρα του Πατριγκιάνη, και πάντω τον Αγίων Ελεήσε και σε εμά τα καταπράγματα του Θεού. Και φόρ τον Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Βουστέ ο Θεό, Ελεήσε και σώσο λιβά. Καλή χρονιά, παιδεία και καλή διατησία. Ρούτσι Μέλλον της Επιτροπής Διαιτησίας, κύριε Δούρο, αγαπητά μέλη της τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας, κύριε συνάδελφε, κύριε πρόεδρε και αντιπρόεδρε των προπονητών, σας καλωσορίζω στον ετήσιο καθιερωμένο αγιασμό του Σουδέζου Διαιτητών. Ειλικρινά αισθάνομαι ύψιστη τιμή και περηφάνεια που βρίσκομαι σε αυτό το βήμα, από το οποίο έχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες της κορυφαϊκής διαιτησίας και όχι μόνο. Θέλω από αυτή τη θέση να τους ευχαριστήσω δημόσια που στήριξαν την επιθυμία μου να ηγηθώ του συνδέσμου και να ευχαριστήσω από καρδιά τους διαιτητές όλους εσάς που υλοποίησατε το στόχο μου. Με την ευκαιρία της έναρξης ποδοσφαιρικής περίοδου, θα ήθελα να ευχηθώ στους συναδέλφους μας υγεία, προσωπική και οικογενειακή, καλή ποδοσφαιρική χρονιά με επιτυχίες και στους αξιολογισμένους μας διαιτητές να τους θαυμάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερες κατηγορίες. Κύριε Γκρούτσι. Επιγραμματικά θα ήθελα να προτρέψω τους διαιτητές μας να σέβονται τους ποδοσφαιριστές που υδρώνουν στο γήπεδο, τους παράγοντες που ειδικά αυτή την εποχή ματώνουν οικονομικά και τους προπονητές που είναι μονίμως στα εξυλαστήρια θύματα έπειτα από κάθε αποτυχία της ομάδας τους. Μετά από εμάς όμως, κύριοι προπονητές, πρώτοι είμαστε εμείς στα εξυλαστήρια θύματα. Τελειώνοντας, αναφερόμενος στους παράγοντες και τους φιλάθλους, θα ήθελα πάντα να έχουν στο μυαλό τους ότι η επιτυχημένη διαιτητική τριάδα είναι αυτή που κάνει τα λιγότερα λάθη. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να επαναληφθείτε σήμερα στην εκδήλωσή μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που πάντα τιμούν το σύνδεσμό μας σε κάθε καλέσμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για τον Χρήστο πρώτα. Ο Χρήστος μας απέδειξε την περσινή χρονιά ότι αξίζει για πολλά πράγματα και φέτος που είναι η δεύτερη του χρονιά είμαι σίγουρος ότι θα δείξει τον δρόμο για πάρα πολύ ψηλά. Στο χέρι του είναι. Και δύο λόγια για όλους τους αξιολογημένους που είπε ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι τυχαίνει εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση στην Επιτροπή Διαιτησίας σήμερα στην ΚΕΡ και έχω άμεση γνώση όλων του τι γίνεται και μπορώ να βοηθήσω ημάς με ύψιλον όσον αφορά τις αξιολογήσεις κτλ. Αυτό όμως για να συμβεί πρέπει πρώτα εσείς να βοηθήσετε τους εαυτούς σας να είστε σωστοί και κατά συνέπεια μετά εγώ να βοηθήσω εσάς. Θα επαναλάβω αυτό που λέω συνέχεια. Ο καθένας ό,τι αξίζει αυτό παίρνει. Δουλέψτε και περιμένετε να ανταμυφθείτε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία, χαρά και επιτυχίες στους στόχους. Και κερδίζει ο Αναστάσιος. Καλησπέρα σας, εκ μέρους του Συνδέσμου Προπονητών. Ευχαριστώ τη διοίκηση που μας κάλεσε σε αυτή τη καινούργια χρονιά, όπως πάντα. Και θα ήθελα να σας πω το σύλλογο τον εκπροσωπεί εγώ και ο κύριος Χαρίτος που είναι αντιπρόεδρος. Σας εύχομαι, μια και η διοίκησή σας είναι επιτυχημένη και κάνει μεγάλη προσπάθεια για εσάς να πετύχετε και εσείς το σκοπό σας που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ.